Κύριε Φανιέρο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Φανιέρο. Καλησπέρα, φίλε. Έχουμε βάλει και, και στα σούπερ στον τίτλο πρώην πρόεδρος του Ερμή, έτσι. Μπράβο, για να είμαστε και να είναι ο νόμος. Μάλιστα. Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στο να υποβάλλετε την παραίτησή σας, κύριε Φανιέρο? Κοιτάξτε, εδώ και ορισμένες αγωνιστικές βλέπουμε, βλέπουμε μια κατάσταση διαιτησία που είναι πρωτοφανές σε όλα τα χρόνια που είμαι εγώ μέσα στο ποδόσφαιρο. Λέω ότι υπάρχουν αρκετά λάθη που μπορούν οι άνθρωποι που είναι δίπλα σας που αναλύουν τις φάσεις να κάνουν μια καταμέτρηση όλη αυτή τη σεζόν αυτέρωση. Πόσα σοβαρά λάθη έγιναν μέσα στο ποδόσφαιρο που περασμένα χρόνια χάθηκαν διαιτητές Χριστοδούλου, κάποια από άλλα χωριά που είναι πάνω από τη Λεμεσόνα, από εδώ από εκεί, γιατί δεν έδωσαν έναν γκολ, γιατί έκανα φάουλ, γιατί έκανα ένα πέναλτι, γιατί έδωσα 2 λεπτά καθυστέρηση και αφανιστήκα. Εδώ βλέπουμε τώρα κατά γραμμή και κατά σειρά σοβαρότατα λάθη και δεν ακούγεται μίγα. Δεν ενδιαφέρει κανένα. Συνεχίζουν εβδομάδα σε εβδομάδα να γίνονται εγκλήματα μέσα στο ποδόσφαιρο, στη διαιτησία. Και βλέπεις ότι οι ίδιοι διαιτητές διαιτεύουν και την άλλη εβδομάδα και την άλλη. Τελευταίως ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κύριε Φανιέρο, έχει προβεί σε αυστηρότατες συστάσεις στους διαιτητές και μάλιστα τους προειδοποίησε ότι αν συνεχίσουν έτσι θα πάνε στο σπίτι τους. Κάποιο σπίτι. Έχουν, κάποιο σπίτι είναι. Έχουν, κάποιο σπίτι είναι. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας έκαμε μια ανακοίνωση και είπε ότι γίνονται αλλίωση αποτελέσματων. Αποτελεσμάτων και βαθμολογία, μάλιστα είπε. Ναι. Και βαθμολογία. Ναι, έρχομαι σε αυτό το σημείο και λέω. Όταν αυτοί οι διαιτητές που βλέπουμε δεν του νοιάζει, ότι για να κάνουν, ξέρετε, άλλη εβδομάδα ο κύριο Σάλαν, πώ το λέει αυτόν τον Ιρλανδό, πώ θα είναι αυτό. Ιρλανδό, Ιρλανδό, ναι. Ιρλανδό, 20.000 το μήνα, 15.000 το μήνα. Παίρνει και εσύ, κύριε Παναγιώτα. Όχι, τι τόσα δεν παίρνει, ακριβώ τόσα όχι. Παίρνει και πιο καλά. Ναι, μπορεί και περισσότερα. Μπορεί και περισσότερα. Μπορεί και περισσότερα. Βεβαίω. Αστειευόμενο, αστειευόμενο. Όχι, αυτό παίρνει ο κύριο Αβραμή. Αυτό και ο κύριο Αβραμή. Ναι, κύριε Βαγγί. Αστειευόμενο, το λοιπόν. Αυτό ο ακριβοποιημένο άνθρωπο που είχαμε και πριν τον προηγούμενο που ήταν ξένο. Ο Ρέικβαρτ. Ο Ρέικβαρτ. Ήταν Ολλανδό ο Ρέικβαρτ. Ολλανδό. Τον εδιώξανε γιατί έκανε 2-3 λάθη. Αυτός. Αυτός έκανε μέχρι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κάμαν οι διαιτητές πάνω από 40-50 λάθη. Και βλέπουμε ότι όλοι, ακόμα και οι φίλοι μας αναλυτές, μα αυτό είναι τα χέρι, αυτό δεν είναι τα χέρι. Για όποιους θέλουν δίνουν χέρια, για όποιους θέλουν δεν δίνουν. Μα αληθεύει κύριε Φανιέρο ότι καταγγείλατε τον κύριο Σωτηρίου για 42 φάσεις. Για 42. Άμα σου τη στείλω, οι 8 ήταν υπέρ μου. Οι 8 ήταν υπέρ σου για άλλες εναντίον σου. Μάλιστα. Και δεν καταγγείλατε για 42 φάσεις, μπράβο. Ναι, αλλά έκαμε το μάτσο με τα πόλη, εντάξει, είμαστε ok. Πάμε παρακαλώ. Ναι. Το λοιπόν, για να ξέρεις, είναι το σύστημα που δουλεύετε τώρα. Ναι. Το λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτε για κανένα, γιατί αυτός ο άνθρωπος που βάλασε, δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τη δυνατότητα του κάθε διαιτητή. Παίρνει οι διαιτητές που δεν έχουν την τόλμη ή την εμπειρία να κάνουν αγώνες σοβαρούς, τους βάζουνε, βγάζουν τα μάτια τους μόνοι οι διαιτητές και μετά λέμε ότι έγιναν εγκλήματα και μετά λέμε ότι αλλοιώθηκε η βαθμολογία. Αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει για αυτήν τη θέση να τον αλλάξουν ή να βάλουν έναν άνθρωπο που ξέρει την πραγματικότητα του κάθε διαιτητή, την κάθε δύναμη του κάθε διαιτητή, τουλάχιστον να ξέρει και ποιον να βάλει, πού να βάζει, που να μπορεί να αντεπεξέλθεται σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Εγώ σου λέω ότι ο Αντώνης ο Χριστοδούλου έκαμε 2 ακυρώσεις κόουλ σε παγιά που πότε ο άνθρωπος αυτός έκανε, έτσι. Ναι. Αναγκάσαν τον να δω και παρέτηση. Να στο τέλος θα μείνουμε χωρίς διοικητές, κύριε Φανιέρο. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Φανιέρο, ότι αυτά που λέτε είναι δικές σας απόψεις. Εσείς... μιλώ εγώ και μιλάω εσύ, Λούκα. Ναι, ο σταθμός δεν μπορεί να τα σπαστεί όλα αυτά. Όμως, ναι, έχετε πει για τον κύριο Χριστοδούλου. Ο κύριο Χριστοδούλου, όμως, μισό λεπτό, κύριε Φανιέρο. Ο κύριο Χριστοδούλου χάθηκε από το χαρτί της διαιτησίας. Εμπαρατηρητής τώρα. Ποιο είναι ο ο κύριος Χριστοδούλου που έχει φύγει από διαιτητής, όπως και μια σειρά από άλλοι διαιτητές, έτσι, ναι. Κάποιοι έγιναν και κάποιοι ετοιμάζονται να γίνουν παρατηρητές.
Δεν με αφορά οι παρατηρητές. Εμένα με αφορά στο θέμα της διαιτησίας που λέω τώρα. Τα ξεχωρίζει, τα ξεχωρίζει. Έκαμε ορισμένα λάθη ο άνθρωπος, ναι. Έκαμε ορισμένα λάθη και έφυγε από τη διαιτησία. Εσείς λέτε ότι γιατί δεν φεύγουν και άλλοι διαιτητές. Όχι να μην φύγουν, αλλά να μην φύγουν, φίλε μου. Το θέμα είναι ότι όταν μένουν ατιμόρυτοι αυτοί, θα γίνουν εγκλήματα και σας λέω, τώρα που να στενέψουν τα πράγματα, που να σοβαρέψουν τα πράγματα, να μην έχουν και σοβαρά τώρα πράγματα. Κάποιοι σας κατηγορούν, κύριε Φανιέρο, ότι τα πρώτα χρόνια που έχει έρθει ο Ερμής στην κατηγορία, ότι είσαστε από τους ευνοούμενους και της Ομοσπονδίας. Ένα λεπτό, επέτρεψε μου να δικαιώσω και πέμω ότι θέλω. Να με κατηγορούν. Λένε ότι ο Ερμής, τα πρώτα χρόνια που έχετε έρθει στην κατηγορία, μαζί σας, ότι είσαστε ευνοούμενοι της Ομοσπονδίας, ευνοούμενοι της Διαιτησίας και όταν τότε όλα ήταν... Πάλι είναι. Πάλι είναι ευνοούμενος. Τώρα, είσαστε ευνοούμενος. Γιατί δεν πήγαινε γιατί δηλαδή. Μόνο εμένα που κάμα λάθη δηλαδή, μιλώ για την ομάδα που μόνο. Α, το γενικεύετε, δεν μιλάτε για τον Ερμή. Μου δώκα πέναρτη στο 94, μου δώκα πέναρτη στο 97. Υπέρ μου. Άρα φροντίζετε για το καλό του Κυπριακού ποδοσφαίρου δηλαδή. Όχι το καλό του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Βλέπω πολέμους σοβαρούς. Πολέμους. Ναι, μεταξύ των μεγάλων ομάδων και της κάτω ζώνης. Βλέπετε να γίνονται σύννεφα. Σύννεφα και εσείς πιστεύετε ότι δεν θα πάμε καθόλου καλά στο φετινό πρωτάθλημα. Εσύ βλέπεις ότι πάμε καλά, ρε πανέ μου. Εγώ λέω ότι γίνονται πολλά σοβαρά λάθη σε κάθε αγωνιστική. Τα βλέπω, τα βλέπω. Πριν τα περασμένα χρόνια που ήμουν ευνοούμενος εγώ ή εσύ, είχε έτσι λάθη. Περίπου γίνονταν πάλι τα σοβαρά λάθη. Όχι, δεν γίνονταν, Μάρια μου. Βγήκαν 4 γκολ από τα δίχτυα, 5 γκολ που έτσι πήρε τούτο. Ναι, εσείς όμως τώρα λέτε ότι παραιτηθήκατε. Εγώ παραιτήθηκα. Εγώ θα. Εντάξει, δικαιώμαι να παραιτηθώ. Έχω κάτι δικαιώσει στο εξωτερικό. Θα ενθουσιάσω για μια δυο εβδομάδες που έχω κάτι αυτά. Καλή συνέχεια στον πρωτάθλημα σας. Ναι, αλλά πιστεύω ότι θα επανέλθετε. Μια στιγμή. Πιστεύω ότι δεν παραιτηθήκατε. Θα επανέλθετε. Είμαι βέβαιος. Όχι, α πούμε κάτι εξαρτάται. Ναι. Από πολλά πράγματα. Από τι πράγμα. Έχω την προσοχή μου ζωή. Δεν θα κάνω έχω κάτι με δουλειά στο εξωτερικό. Θα πάω και όταν έρθω, αν είμαι ο Ερμής, πάντων να ξέρεις ότι είναι καλυμμένος από μένα οικονομικά, γιατί δεν έχει πρόβλημα. Δεν αφήνω τον Ερμή οικονομικά, για να ξέρεις. Ναι. Δεν μ' αρέσει να μείνω στη μέση και να φεύγω εγώ. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να νομίζω ότι δεν θα κάνει χρονιά οικονομικά. Απλώς εγώ θα αποσιάσω. Βαρεθήκατε το Κυπριακό ποδοσφαίρο, κύριε Φανιέρο. Δεν βαρεθήκα το ποδοσφαίρο. Ευαρέθηκα ότι κάνουν όλοι τα μάτια, κλείνουν τα μάτια τους για να δουν φως. Πολύ. Εάν δεν παραιτηθεί ο Ιρλανδός πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας, τι θα κάνετε? Ποιος θα παραιτηθεί? Εγώ θα πάω, έστειλα το πριν να φύγω, εδώ κάνω το λεφτό στον εκπρόσωπο που στην ΚΟΠ. Θα πάει αύριο, θα κάνει αίτηση το πρωί, ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο. Ποιες ομάδες θέλουν να με ακολουθήσουν, θα σε ακολουθήσουν. Εγώ αυτή τη διαταγή εδώ κάνω. Δίκαια χάσατε από τον εθνικό. Δίκαια σε αυτή την αγωνιστική. Βεβαίως, ο εθνικός είναι καλύτερος από εμάς. Αλλά δεν έχετε παράπονα από την διαιτησία. Όχι, δεν ξέρω. Αν είχε ένα δυο πέρα, θέλει να είναι συνηθισμένα πράγματα τώρα. Να τα δούμε για. Μάλιστα, εντάξει. Αλλά ήταν καλύτερος ο εθνικός από εσάς. Ο εθνικός έπαιξε καλύτερα από εμάς. Μάλιστα, οκ. Αλλά είχαν άδειο 3-4 πράγματα. Κύριε Φανιέρο, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι θα τα ξαναπούμε και ότι θα είσαστε στις επάλξεις και στον Ερμή και όχι μόνο. Νομίζω να κάνω αρκετό καιρό. Μάλιστα.